Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι της παιδείας της Διασποράς, θα ήθελα πραγματικά να σας προσκαλέσω σε αυτή τη μεγάλη εκδήλωση που γίνεται στις 8 Μαΐου για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Αγαπητοί συνάδελφοι, χτίζουμε γέφυρες πολιτισμού, γέφυρες ελληνισμού, διαιωνίζουμε τις ελληνικές αξίες στις γενναίες που ακολουθούν. Βοηθάμε την Ελλάδα μας να έχει πραγματικά την αξία που της αξίζει σε όλη την παγκοσμιότητα. Οι ήρωες της Επανάστασης του 1821 είναι φωτεινά παραδείγματα. Εθισίασαν τη ζωή τους υπερπίστεως και πατρίδο για την ελευθερία της Ελλάδος. Να μας παραδώσουν σήμερα μια ελεύθερη Ελλάδα. Μία Ελλάδα που μπορεί από μόνη της να ξεκινά και να μεταλαμπαδεύει την ιστορία της σε όλο τον κόσμο. Μια ιστορία που μόρφωσε, μορφώνει και θα μορφώνει όλους τους πολιτισμένους λαούς της γης. Θα μορφώνει με τις ελληνικές απαράμιλες αξίες δημοκρατίας και της ελευθερίας. Η ελληνική επανάσταση σηματοδοτεί μία αφύπνιση για όλη την Ευρώπη μετά την Επανάσταση η Ευρώπη άρχισε να σκέφτεται διαφορετικά, να διοικείται διαφορετικά. Γιορτάζουμε λοιπόν τα 200 χρόνια και εμείς οι εκπαιδευτικοί τιμάζουμε μία εκδήλωση στις 8 Μαΐου με όλους τους εκπαιδευτικούς της Διασποράς, με σχολεία που θα παρουσιάσουν ένα μικρό ή μεγάλο έργο και δείχνουν πόσο τιμούν τους ήρωές τους και πόσο γνωρίζουν την αξία της ελληνικής γλώσσας. Αυτή την αξία προσπαθούμε όλοι οι δάσκαλοι να διαιωνίσουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε και όλες τις αξίες που ακολουθούν την Ελλάδα μας. Έτσι λοιπόν βλέπουμε σήμερα όλοι οι φορείς, όλα τα σχολεία να την και εδώ στην Αμερική, να γιορτάζουν, να κάνουν εκδηλώσεις. Είναι ωραίο. Εγώ θα έλεγα να περιοριστούν οι εκδηλώσεις αυτές και να κάνουμε εκδηλώσεις που θα προωθούν τον ηρωισμό, τα κατορθώματα και την ιδέα της ελευθερίας στους ξένους λαούς, ανά την οικουμένη. Αλλά και εδώ να γίνουν εκδηλώσεις που ο σκοπός θα είναι να αφυπνίσουμε τις ελληνικές απαράμιλες αξίες στους ξένους. Να τους το ξαναθυμίσουμε. Επανέρχομαι όμως εμείς εδώ, στην γειτονιά των εκπαιδευτικών. Ετοιμάζουμε πάλι αυτή τη γιορτή, όπως είπα, 8 Μαΐου, μία το μεσημέρι, τηλεδικτυακός με πολλούς φορείς, μέλη της Ομοσπονδίας μας, αλλά και με τη βοήθεια πάντα συμπαράσταση και παρακολούθηση από την Ελλάδα, από το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του δόκτορος Ιωάννη Χρυσουλάκη στο γραφείο Γενικής Γραμματείας Αποδήμων. Πραγματικά είναι πάντα αρωγός συμπαραστάτης. Παρακολουθεί όλες τις εκδηλώσεις ομογένεια και των εκπαιδευτικών ανά τη διασπορά. Τον ευγνωμονούμε και τον ευχαριστούμε. Ίσως μια φλόγα ανατέλει ότι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν το έργο. Αυτό το έργο των δασκάλων που πρέπει να εκτιμηθεί, διότι είναι οι σημερινοί ήρωες. Οι ήρωες αυτοί που τους αξίζουν συγχαρητήρια, που διαιωνίζουν την παλιά και τη νέα Ελλάδα, που αγωνίζονται χωρίς να σκέφτονται τους ταπεινούς μισθούς που παίρνουνε ανατινικούμενοι την χωρίς να υπολογίζουν τις καιρικέ συνθήκες, χωρίς την απόσταση από το ένα σχολείο το άλλο, μεταλαμπαδεύουν Ελλάδα, ιστορία, ελληνισμό, χριστιανισμό. Αυτούς τιμούμε με την ευκαιρία των 200 χρόνων και αφιερώνουμε αυτή την εκδήλωση, την οποία πραγματικά χαρακτηρίζουμε ιστορική και περιμένουμε όλους να την παρακολουθήσουν. Να παρακολουθήσουν αυτούς τους ανθρώπους που έχουν βάλει στη ζωή τους πάντοτε σαν προμετωπίδα τη γλώσσα και την ιστορία. Να τους θυμίσουμε, να τους πούμε ευχαριστώ γιατί γαλουχούν και φροντίζουν την παιδεία της νέας γενιάς για να κάνουν πολίτες του αύριο, καλούς πολίτες στη χώρα που βρίσκονται και να μεταλαμπαδεύουν Ελλάδα, αξία Ελλάδα. Έτσι είναι οι ήρωες αυτοί που χωρίς να πληρώνονται κάνουν το λόμπι, λόμπι πραγματικό για την Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε λοιπόν και την Ελλάδα και όλους αυτούς τους ήρωες. Ευχαριστούμε την Ελλάδα για τους δασκάλους που μας στέλνει ανά την οικουμένη. Ελπίζω ότι εδώ στην Αμερική τουλάχιστον ίσως μπορέσουμε να μορφώσουμε τα επόμενα χρόνια μερικούς δασκάλους δικούς μας για να αναλάβουν το έργο και να μην επιβαρύνουμε τόσο πολύ την Ελλάδα μας. Μπορεί η Ελλάδα να βοηθήσει την παιδεία διαφορετικά. Χρειαζόμαστε τη βοήθεια της Ελλάδος για προγράμματα, για διάφορες άλλες παραστάσεις εδώ, για διάφορα θέματα που αφορούν την ελληνική παιδεία της, της ομογένειας. Αλλά και πάλι ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρετε σήμερα. Ευγνωμονούμε αυτούς που μας, χε, που μας ευχαριστούν και που, που μας αναγνωρίζουν. Ελάτε λοιπόν να αναγνωρίσετε τους εκπαιδευτικούς, τα παιδιά της ικουμένης της 8 Μαΐου. Δεν χρειάζεται Μεγάλη προσπάθεια να συνδεθείτε. Τηλεφωνήστε μας στο 917-744-9226 για να αποσταλεί ο σύνδεσμος που θα μπορείτε να παρακολουθήσετε. Ελάτε να δείτε τα παιδιά τι κάνουν και πώς μαθαίνουν τη γλώσσα. Αυτό χρειάζεται συμπαράσταση, βοήθεια για τα παιδιά της δημοτικής και της μέσης εκπαίδευσης. Καλές υποτροφίες που δίνουν, καλά όλες, καλές όλες οι προσπάθειες πολλών ομογενών, αλλά υπάρχουν πολλά χρήματα που πρέπει όχι να χτίζουμε μόνο με τις υποτροφίες τους τελευταίους ορόφους, καλό και αυτό, αλλά να χτίσουμε τα θεμέλια του οικοδομήματος, γιατί δεν είναι σταθερό το οίκημα όταν χτίζεις μόνο με τις υποτροφίες του τελευταίου ορόφου και αφήνεις τη δημοτική εκπαίδευση. Πρέπει εδώ να δώσουμε την προσοχή μας στα σχολεία τα μικρά, όπου θα γαλουχηθούν σε ένα περιβάλλον δημοτικό ή γυμνασιακό με όλες τις απαιτούμενε εκπαιδευτικές προετοιμασίες και ό,τι χρειάζεται προϋποθέσεις. Σας ευχαριστώ και σας περιμένω.